Είχαμε την ευκαιρία πριν από την έναρξη της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρικής να συζητήσουμε τις εξελίξεις στην Ουκρανία. Επανεπιβεβαιώσαμε την απόλυτη ενότητά μας, τη στήριξή μας, την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και την αποφασιστικότητά μας να αντιδράσουμε συντονισμένα και σε συνεννόηση με τους ευρωατλαντικούς συμμάχους μας σε περίπτωση που υπάρξει μια εισβολή από πλευράς Ρωσίας στην Ουκρανία. Ταυτόχρονα όμως επανεπιβεβαιώσαμε την πίστη μας στο διάλογο και την ανάγκη να παραμείνουν ανοιχτά όλα τα κανάλια επικοινωνίας με την Ρωσία, είτε μέσω του σχήματος της Νορμανδίας, είτε μέσω του ΟΑΣΕ, είτε και μέσω διμερών επαφών που τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να έχουν με τη Ρωσία. Εξάλλου και ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο Νίκος Οδένδιας, θα βρεθεί αύριο στην Μόσχα για συνομιλίες με τον Ρώσο ομολογό του, όπου θα επαναλάβει τις θέσεις της χώρας που αποτελούν εξάλλου και θέσεις όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ενδιαφέρον της Ελλάδος είναι έντονο για τις εξελίξεις στην περιοχή, καθώς όπως γνωρίζετε κατοικούν στην Ουκρανία δεκάδες χιλιάδες πληθυσμοί ελληνικής καταγωγής. Σε λίγο θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με Αφρικανούς αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων το πλαίσιο συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρικής με ορίζοντα το 2030. Η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία γειτνιάζει με την Αφρική, είναι μια χώρα η οποία έχει παραδοσιακά στενούς δεσμούς με την Αφρική, είναι ταυτόχρονα μια χώρα η οποία δεν βαρύνεται από κάποιο αποικιοκρατικό παρελθόν. Κατά συνέπεια, οι δυνατότητές μας να επεκτείνουμε την δραστηριότητά μας στην Αφρική είναι πάρα πολύ σημαντική. Θα έχω την ευκαιρία να ενημερώσω και τους ομολόγους μου για μια σειρά από πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες διασύνδεσης μεταξύ της Αφρικανικής Ηπείρου και της Ευρώπης, ειδικά στον τομέα της ενέργειας. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα στο καλώδιο, στο ηλεκτρικό καλώδιο, το οποίο προτιθέμεθα να δρομολογήσουμε και το οποίο θα ενώνει την Αίγυπτο με την Ελλάδα και κατά συνέπεια την Αφρική με την Ευρώπη, έτσι ώστε να μπορούμε να μεταφέρουμε πολύ φτηνή ενέργεια, ηλεκτρική ενέργεια, παραγόμενη από τον ήλιο, από την Αφρική στην Ευρώπη. Είναι μία μόνο πτυχή των θεμάτων που θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε σήμερα το απόγευμα και αύριο το πρωί. What do you make of the latest escalation with Russia? Okay, I think we once more reconfirmed the unity of the European Union in addressing these provocations. At the same time, we want to keep all diplomatic channels open. We hope for the best, but we prepare for the worst. Thank you so much.